είναι επιστημονικά στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσουμε σε χάρτες. Να δούμε τον πρώτο χάρτη και να μας εξηγήσετε, κύριε Φασουλά, τι ακριβώς βλέπουμε εδώ. Αυτός ο χάρτης, αυτά τα δύο διαγράμματα δηλαδή, έχουν προκύψει από δορυφορικές εικόνες, οι οποίες λήφθησαν λίγο πριν το σεισμό και μία εβδομάδα μετά το σεισμό. Έχουν αξιολογηθεί από επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας και αυτό που μας δείχνουν είναι στο αριστερό, την αριστερή εικόνα, την κατακόρυφη μετακίνηση η οποία υπέστη η περιοχή της Πεδιάδας όλη αυτή την εβδομάδα που είχαμε τη σεισμική δραστηριότητα. Όσο πιο έντονο είναι το μπλε χρώμα, τόσο πιο μεγάλη είναι η καταβύθιση της περιοχής. Εδώ που είναι το αστέρι είναι η περιοχή που είναι το αστέρι, είναι το επίκεντρο του σεισμού. Αυτός είναι ο οικισμός του Αρκαλοχωρίου, το Καστέλι είναι λίγο πιο ψηλά, είναι εδώ. Οπότε αυτή εδώ όλη η περιοχή που έχει το γαλαζοπό χρώμα είναι η περιοχή η οποία κατά τη διάρκεια του σεισμού κάθισε μέχρι και 20 πόντους. Άρα 20 πόντοι είναι το βάθος στο μεγαλύτερο σημείο που ουσιαστικά μπήκε η ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Γιατί, να ξέρετε, αυτός ο σεισμός που πιθανολογούμε όλοι ότι οφείλεται σε αυτή εδώ την κόκκινη γραμμή που είναι το ρήγμα του Καστελίου, ουσιαστικά τέντωσε την Κρήτη και αυτό δείχνει το δεξί διάγραμμα. Δηλαδή εδώ είναι πόσο μετακινήθηκαν οριζόντια, μετακινήθηκαν μέχρι και 10 πόντους οι περιοχές αυτές που βλέπετε προς τα δυτικά. Μάλιστα. Τεντώθηκε η περιοχή και κάθισε όλη αυτή εδώ η ζώνη που βλέπετε. Το επίκεντρο λοιπόν του σεισμού είναι κάτω από την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Ο σεισμός δηλαδή εδώ, ταρακούνησε. Κύριε Φασουλά, και συγγνώμη σας διακόπτω, αντιλαμβανόμαστε την ένταση που βίωσαν τα κτίρια και οι πολίτες στο Αρκαλοχώρι και τις γύρω περιοχές. Και έχει και μια μεγάλη διαφορά, είχε μια πολύ μεγάλη διαφορά αυτός ο σεισμός, γιατί είναι ο πρώτος σεισμός μετά από, θα έλεγα, σχεδόν ένα αιώνα και παραπάνω ίσως, που έγινε πάνω στην ξηρά της Κρήτης. Όλοι οι άλλοι σεισμοί γινόταν ισχυρό σεισμός, γιατί είχαμε πολύ μικρούς σεισμούς. Εδώ η ιδιαιτερότητα είναι ότι όλη αυτή εδώ η περιοχή σύστηκε από κάτω προς τα πάνω. Ενώ συνήθως έχουμε οριζόντια μετατόπιση, εδώ τα σεισμικά κύματα ήρθαν από κάτω προς τα πάνω. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα αυτά. Η επιβάρυνση των κτηρίων είναι πολύ μεγαλύτερη. Ακριβώς. Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα κτίρια τα οποία είναι πέτρινα και δεν έχουν ουσιαστικά σύνδεση ανάμεσα στους λίθους που φτιάχνουν την τυχοποιία, χοροπήδησαν όλο στον αέρα. Μάλιστα. Και γι' αυτό είχαμε όλες αυτές τις δυστυχώς μεγάλες καταστροφές στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Ενώ επίσης να πούμε ότι αυτή η περιοχή δυτικά του ρήγματος, που είναι ο Νιπηδητός και διάφορα άλλα χωριά, ακόμα και το Καστέλι, που είναι στην άκρη ουσιαστικά αυτής της ζώνης, δεν υπέστησαν τόσες μεγάλες καταστροφές, γιατί είναι στο κομμάτι που είναι σχετικά σταθερό. Δεν μετακινήθηκε κατά κόρυφα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για έναν τοπικό ισχυρό σεισμό που άφησε πίσω του, πέρα από την ανθρώπινη ζωή, και τεράστιες καταστροφές. Έτσι λειτουργούν αυτά τα ρήγματα, δυστυχώς, όταν υπάρχουν. Είναι φοβερό αυτό που λέτε, ότι βυθίστηκε η περιοχή 20 πόντους στο υπέδαφος. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δεύτερο χάρτη. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα μεγάλο κομμάτι της περιφερειακής ενότητας του Ηρακλείου, μέσα Αρκαλοχώρη, Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, Δήμος Αρχανών Αστερουσίων και βεβαίως την πόλη του Ηρακλείου. Τι ακριβώς βλέπουμε εδώ? Αυτός ο χάρτης έχει προκύψει από μία μελέτη που είχαμε κάνει το 2001 σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Να φανταστούμε λίγο ότι με το μπλε χρώμα είναι τα πετρώματα, είναι κυρίως τα βουνά. Οπότε με ό,τι είναι κίτρινο είναι ο κάμπος του Ηρακλείου που χωρίζεται σε δύο κομμάτια, τον δυτικό και τον ανατολικό. Ο δυτικός είναι πολύ πιο βαθύς σαν κάμπος σε σχέση με τον ανατολικό. Όλες οι μαύρες γραμμές που έχουμε χαρτογραφήσει εδώ είναι διάφορα ρήγματα. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα ρήγματα είναι ενεργά. Κάποια από αυτά τα ρήγματα, όπως ήταν το ρήγμα του Καστελίου που βλέπουμε αυτό εδώ, ή που έδωσε το σεισμό, ή αυτό εδώ, είναι ρήγματα που είχαμε υπόνοιες, είχαμε μια βεβαιότητα ότι είχαν μετακινηθεί από σεισμό σχετικά πρόσφατα και είχαν τη δυνατότητα να δώσουν και άλλο σεισμό. Να ρωτήσω κάτι. Το ρήγμα αυτό στο Αρκαλοχώρι έχει δώσει, πέρα από το πρόσφατο παρελθόν των 3 μηνών, άλλες ισχυρές σεισμικές δονήσεις στο πιο μακρινό παρελθόν? Ενόργανες μετρήσεις έχουμε μόνο για αυτό το κομμάτι, που είναι η ρίζα των λασιθιώτικων βουνών, πηγαίνει προς Αυδού, το οποίο είχε δώσει μια σεισμικότητα τη δεκαετία του 70, μικροσεισμούς όπως είχαμε αυτούς την περίοδο του Ιουνίου, δεν ξεπέρασαν όμως τα 3 ρίχτερ εκεί, και με βάση τα χαρακτηριστικά του γνωρίζαμε ότι θα μπορούσε να είναι ενεργό. Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι αυτό το ρήγμα και αυτό το ρήγμα πιθανά στο βάθος ενώνονται στο ίδιο ρήγμα που έδωσε τώρα το σεισμό, και γι' αυτό θεωρούμε ίσως ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα από αυτό το ρήγμα που είναι λίγο μεγαλύτερο, γιατί στην ουσία είναι το ίδιο ρήγμα που ενεργοποιήθηκε μάλλον και σε αυτή την περίπτωση. Πάμε τώρα να δούμε έναν χάρτη της Κρήτης που αφορά και τις 4 περιφερειακές ενότητες, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Βλέπουμε την χαρτογράφηση των ρηγμάτων. Των μεγάλων ρηγμάτων της Κρήτης. Είναι από αυτόν τον χάρτη, χωρίς να είμαστε ειδικοί, όλοι αντιλαμβανόμαστε
γιατί το νησί μας χαρακτηρίζεται μία σεισμογενής περιοχή. Θα ήθελα να μου αναλύσετε λίγο, να μας δείξετε καταρχήν το ρήγμα του Αρκαλοχωρίου στο χάρτη της Κρήτης, αλλά επειδή έχω βροχή ερωτημάτων από τηλεθεατές, ποια θεωρείτε από αυτά τα ρήγματα τα λεγόμενα ευάλωτα ρήγματα ή πιο απλά τα πιο επικίνδυνα ρήγματα που θα μπορούσαν να δώσουν καταστροφικούς σεισμούς στο μέλλον στην Κρήτη? Πριν πάμε σε αυτή τη συζήτηση, να πούμε δύο πραγματάκια, πρέπει πάντα να τα θυμόμαστε. Είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή η οποία έχει πληγεί στο παρελθόν από πάρα πολλούς ισχυρούς ισοπεδωτικούς σεισμούς για εκείνη την εποχή. Και το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μπορούν να πληγούν περιοχές όλο του νησιού από σεισμούς που δεν είναι απαραίτητο να γίνουν πάνω στο νησί και μπορούν να είναι υποθαλάσσιοι. Γιατί έχουμε μεγάλα μεγέθη που έχουν γίνει σε υποθαλάσσιους σεισμούς. Έτσι λοιπόν, αυτός ο χάρτης απεικονίζει κάποια ρήγματα, μεγάλα ρήγματα τα οποία έχουμε χαρτογραφήσει και γνωρίζουμε ότι με βεβαιότητα είχαν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν. Κάποια έχουν πιθανότητα να δραστηριοποιηθούν. Όπως για παράδειγμα είναι το πολύ μεγάλο ρήγμα της Ιεράπετρας. Έχει δώσει δύο σεισμούς σε ιστορικούς χρόνους το 1720 και 60. Που ήταν 7 και Ρίχτερ, μιλάμε για πολύ μεγάλο ρήγμα. Είναι αυτό εδώ, είναι αυτή που εδώ η κόκκινη γραμμή. Είναι το γνωστό ρήγμα το που στην ουσία τεντώνει όλη την Κρήτη αναδυτικά. Είναι το πιο επικίνδυνο ρήγμα. Αυτό θεωρούμε ότι είναι το πιο επικίνδυνο ρήγμα στην Κρήτη για λόγω του μήκους του. Ξεκινάει στην ουσία από τη Χρυσή και καταλήγει μέχρι το κόλπο του Μυραμπέλου. Ήταν αυτή η ζώνη των ρηγμάτων, των δύο ρηγμάτων. Αυτό είναι τελικά το ρήγμα το οποίο δραστηριοποιήθηκε και έδωσε το σεισμό που σας είπα ότι στο βάθος συναντιούνται και είναι ένα ρήγμα αυτό εδώ. Σημαντικά ρήγματα έχει η περιοχή της Μεσαράς, το γνωρίζουμε, έχει δώσει στο παρελθόν αρκετούς σεισμούς και λόγω ακριβώς του μεγάλου μεγέθους που μπορεί να έχουν, ίσως έχουν μια επικινδυνότητα. Και στη συνέχεια είναι το γνωστό ρήγμα του Σπηλίου, ένα ρήγμα το οποίο το έχουμε μελετήσει εξονυχιστικά, γνωρίζουμε, έχει δώσει τουλάχιστον 5 σεισμούς τα τελευταία 7.000 χρόνια. Να μας εξηγήσετε τι είναι το κόκκινο 6. Και τι είναι το μαύρο. Το κόκκινο είναι οι γραμμές, είναι ρήγματα που γνωρίζουμε με βεβαιότητα ή γνωρίζαμε ότι είχαν ενεργοποιηθεί σχετικά πρόσφατα, άρα μπορούσαν να δώσουν σεισμό. Τα μαύρα ρήγματα είναι μεγάλα ρήγματα που θα μπορούσαν δυνητικά υπό ορισμένες προϋποθέσεις ίσως να δραστηριοποιηθούν και αυτά. Και επίσης η περιοχή της Δυτικής Κρήτης και νότια των Σφακίων, που υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρηξηγενή ζώνη που γνωρίζουμε υποθαλάσσια, μπορεί να δώσει. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι από τα Χανιά, το αστικό κέντρο των Χανίων, και από το Ρέθυνο, το αστικό κέντρο του Ρεθύνου, είναι οι περιοχές που είναι πιο απομακρυσμένες από ένα επικίνδυνο ρήγμα. Δεν είναι κοντά σε μεγάλα σεισμικά ρήγματα, σε ρήγματα που μπορούν να δώσουν σεισμούς. Αυτό γνωρίζουμε από την επιστήμη. Αλλά και πάλι να ξαναπούμε ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί αντίστοιχες μελέτες έχουν γίνει από πάρα πολλούς επιστήμονες. Γι' αυτό λέμε ότι τα γνωρίζαμε τα ρήγματα στην περιοχή, απλά δεν ξέραμε ποιο ενδεχομένως είχε ενεργοποιηθεί. Καταρχήν, ένα σεισμός Φερρυππίνης στο Σπήλι θα μπορούσε να επηρεάσει σαφώς το Ηράκλειο, όπως και ένα σεισμός υποθαλάσσιος βόρεια της Δίας που έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, έχει επηρεάσει πολύ πιο σοβαρά στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι αυτό που γνωρίζουμε ίσως είναι ότι η Κρήτη έχει πληγεί πολύ σημαντικά και μεγάλες περιοχές από τους υποθαλάσσιους σεισμούς. Δεν είναι τόσο τα μεγάλα ρήγματα. Τα περισσότερα ρήγματα πιστεύουμε ότι μπορούν να δώσουν σεισμούς αντίστοιχους με αυτό που είδαμε τον 6 Ρίχτερ. Ένα τελευταίο. Δείξτε μας ξανά το ρήγμα του Αρκαλοχωρίου και το ρήγμα του Γιούχτα. Αυτό που ενεργοποιήθηκε είναι αυτή η μαύρη γραμμή, το ρήγμα του Καστελίου και το ρήγμα του Γιούχτα, που είναι ένα ενδεχομένως από αυτά τα ρήγματα, είναι αυτό εδώ στη δυτική πλευρά της οροσειράς του Γιούχτα. Δεν είμαι ειδικός, κάνω ερώτηση ρητορική. Αν αυτό το ρήγμα του Αρκαλοχωρίου ενεργοποιήσει το ρήγμα του Γιούχτα που το θεωρούν δύσκολο οι σεισμολόγοι και οι συναδελφοί σας, οι γεωλόγοι, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σοβαρότερο πρόβλημα στον αστικό ιστό του Ηρακλείου? Σίγουρα. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος να κινδυνολογούμε, γιατί δεν γνωρίζουμε τίποτα και καμία ένδειξη δεν υπάρχει ότι μπορεί αυτός ο σεισμός, ακριβώς όπως είπε και ο κ. Παπα-Νικολάου, να ενεργοποιήσει κάποια μεγάλα ρήγματα γειτονικά. Είναι μικρό παρόλα αυτά το μέγεθος για να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Θεωρητικά, εάν αυτό το ρήγμα δραστηριοποιούνταν, σίγουρα θα δημιουργούσε προβλήματα στο Ηράκλειο, γιατί είναι ακριβώς έξω από τον αστικό ιστό. Να επισημάνουμε όμως εδώ, όπως έχει γίνει και στο Δήμο του Ρεθύμνου, έτσι και στο Δήμο του Ηρακλείου και στο Δήμο του Αγίου Νικολάου και στο δυτικό κομμάτι, όλο το βόρειο κομμάτι του νομού Χανίων, έχουν πλέον χαρτογραφηθεί με απόλυτη λεπτομέρεια και έχουν γίνει μικροζωνικές μελέτες. Οι Δήμοι και οι υπηρεσίες γνωρίζουν που υπάρχουν επικινδυνότητες, που δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει το ρήγμα, μπορεί να υπάρχουν περιοχές με κακά εδάφη που από ένα λίγο μακρινό σεισμό θα λειτουργήσουν πολύ πιο επικίνδυνα από το ίδιο το ρήγμα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Να πω μόνο το εξής, ότι αυτό που είναι κρίσιμο από όλες αυτές τις μελέτες είναι να καταλήξουμε σε κάποιες κανονιστικές διατάξεις και κάποιες αποφάσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στους δημάρχους
να χωροθετήσουν να σωστά και να πολεοδομήσουν σωστά. Mm-hmm. Και αυτό είναι που λείπει στην Ελλάδα. Να σας μεταφέρω ότι τους τελευταίους μήνες μέσα από την Επιτροπή Σεισμοτεκτονικής του ΟΑΣΠ, στην οποία συμμετέχω και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι επιστήμονες, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για να γίνει επιτέλους μια εθνική βάση ενεργών ρηγμάτων. Να καταγράψουμε δηλαδή, να μαζέψουμε τα στοιχεία από όλη την Ελλάδα, γιατί αυτή εδώ η κατάσταση είναι σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Είχαμε, αν θυμάστε, από το σεισμό της Καλαμάτας, το σεισμό της Αλκιονίδες, το σεισμό της Πάρνηθας, το σεισμό στα Γρεβενά παλιότερα, της Θεσσαλονίκης, του Λαγκαδά. Όλες αυτές είναι οι περιοχές υπηρετικές, mm-hmm. όπου έχουν αντίστοιχα φαινόμενα όπως έχουμε στην Κρήτη. Απλά εκεί είχαν γίνει λίγο πιο νωρίς.